Σε πολύ θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η επίσημη συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου της ΟΚΟ Γιώργου Κυρίτση και του πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, κυρίου Ζου Ξαολί, στο Δημαρχείο του νησιού. Νέες προοπτικές ανοίγονται για την ΚΟ μετά από αυτή τη συνάντηση, καθώς διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει το άνοιγμα της ΚΟ στην τουριστική αγορά της Κίνας, την προώθηση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων επίσης στην Κίνα, την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, της υποκρατικής ιδέας στις ιατρικές σχολές στην Κίνα. Και στα τρία αυτά ζητήματα υπήρξε κοινός τόπος και κατατέθηκαν ιδέες και προτάσεις και από τις δύο πλευρές. Η συνέχεια θα δοθεί σε επαφές του εμπορικού ακολούθου και του φωτικό ακολούθου της Κινέζικης Πρεσβείας με τοπικούς φορείς παράγοντες του τουρισμού αλλά και παραγωγούς και τυποποιητές παραδοσιακών προϊόντων που θα γίνουν στο νησί. Παράλληλα, ο πρέσβης της Κίνας κάλεσε τον Δήμαρχο και τους τοπικούς φορείς να συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Σανγκάης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης τονίζει ότι η κόστη της εξωστρέφειας δημιουργεί τις προοπτικές για ένα άνοιγμα στη μεγάλη κινέζικη αγορά. Η επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας, κ. Ζου Ξαολί, και η συνομιλία που είχαμε δημιουργούν ένα πλαίσιο δυνητικής συνεργασίας στον τουρισμό, στην προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, στην κινέζικη αγορά και στην ανάδειξη της υποκρατικής ιδέας στις ιατρικές σχολές της Κίνας. Το επόμενο βήμα αυτής της συνεργασίας θα γίνει με όλους τους φορείς του τουρισμού και τους παραγωγούς και τυποποιητές των παραδοσιακών προϊόντων της ΚΟ. Σύντομα θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας με στόχο να τη μετατρέψουμε σε τουριστική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία μακράς πνοής. Ο πολιτισμός της Κίνας και ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι δύο μεγάλοι πολιτισμοί που επηρέασαν την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Και μπορεί να είμαστε πάρα πολύ μακριά μια χώρα από την άλλη, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία τα οποία δείχνουν και τον πολιτισμό της αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας που μπορούμε να έχουμε. We may be far away from each other, however, we are also closer and we can have close relationships, ties and cooperation between us. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια διάθεση από την Κίνα αλλά και την Ελλάδα να υπάρξει μια συνεργασία σε επενδύσεις και στην ανάπτυξη της Ελλάδας. We can see that from the People's Republic of China and Greece there is a willingness to cooperate in terms of finance and economics in order to, for the two countries to bind and be together. Και πιστεύουμε ότι η δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία της Κίνας μπορεί να βοηθήσει μια χώρα όπως την Ελλάδα. And the dynamic economy of China can definitely help the Greek economy. Πιστεύω ότι η ΚΟΣ μπορεί να έχει ένα μερίδιο σε αυτή την συνεργασία και στην προσπάθεια ανάπτυξης και γι' αυτό είναι μια ευκαιρία να πω ορισμένα πράγματα πέρα από την επίσκεψη που ήταν χαρά για μας και αν μπορεί να βοηθήσει ο κύριος Πρέσβης σε αυτή την προσπάθεια. Η ΚΟΣ may play a major role in this cooperation and we hope that between us that we will have some mutual cooperation towards achieving that goal. Η ΚΟΣ είναι ένα νησί το οποίο είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός στη χώρα με χιλιάδες επισκέπτες από την Ευρώπη και πολύ θα θέλαμε να αναπτύξουμε και μία τέτοια σχέση με την βοήθεια και της πρεσβείας με την Κίνα. KOS is the third destination in Greece in terms of tourism and we would love to develop relations with China towards that goal. Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόσταση είναι πολύ μεγάλη και η ΚΟΣ νησί δεν έχει τη δυνατότητα να παράσχει την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν και άλλα μέρη. We understand that the distance between China and KOS is major and we don't have the opportunity for the, for people visiting to visit other places. Όμως η θέση της ΚΟ στο Αιγαίο, το ότι είμαστε κοντά στην Τουρκία, το ότι γύρω έχουμε πολλά νησιά, However, its position, which is next to Turkey and also close to other major islands in the Aegean, μπορεί να είναι μια καλή πρόκληση για έναν επισκέπτη ο οποίος θέλει να έρθει στην Ελλάδα να δει μαζί με την ΚΟ και μια σειρά από άλλα νησιά που είναι εξίσου ενδιαφέροντα. It is a challenge for somebody visiting the island to visit other areas and other islands within the vicinity. Εάν
θεωρεί ότι μπορούμε και μπορεί και ο ίδιος να βοηθήσει. Μια συνάντηση εργασίας με τον εμπορικό ακόλουθο και τους αντίστοιχους παράγοντες της πρεσβείας, με τους επιχειρηματίες της ΚΟ και με τον Δήμο της ΚΟ, εάν μπορεί να γίνει και να προγραμματιστεί με τη βοήθειά του το επόμενο διάστημα ή όποτε μπορεί. And it would be an honor if you could assist towards this goal, and we can have an economic forum where we can meet with local businesses in order to build up a relationship towards that goal. Η κόση αυτός από τον τουρισμό όμως έχει και μια αγροτική οικονομία και παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, που επίσης πιστεύω ότι μπορεί να συνδυαστεί και να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των παραγωγών εδώ και τον εμπορικού ακολούθου και της πρεσβείας της Κίνας. Apart from tourism, we also have a flourishing agricultural sector, which definitely can combine, and together with with your attachés in that area, we can perhaps cooperate also. Επειδή είδε την ιστορία της ΚΟ στην περιήγηση χθες στο μουσείο, να σημειώσω ότι η ΚΟΣ πάντα φημιζόταν για τα γεωργικά της προϊόντα και τώρα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή και καλή παραγωγή σε κρασί και λάδι που μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία και βοήθεια από την πρεσβεία και την μεγάλη κινέζικη αγορά. As you noticed, and you noted yesterday while visiting the museum, you know that throughout the ages, COS has been famous for its production of oil and wine. And we can work towards that goal in terms of cooperating in that business sector. Και εδώ, στην ίδια συνάντηση, εάν μπορέσει και αν μπορεί να γίνει με τον εμπορικό ακόλουθο, μπορούμε στο επόμενο διάστημα να την προγραμματίσουμε, να αναλάβουμε εμείς αυτή την ευθύνη διοργάνωσης αυτού του φόρουμου στην ΚΟΚ, να το δούμε. And together with your economic attaché, we can organize a forum in achieving such a goal. Το λιμάνι της ΚΟΚ μπορεί να έχει πάθει καταστροφές από το σεισμό του καλοκαιριού, όμως δεν πάβει να είναι ένα κεντρικό λιμάνι στο αρχιπέλαγος της περιοχής, και τόσο στην κρουαζιέρα όσο και στο εμπόριο είναι μια πρόκληση στην οποία έχουμε αντίρρηση. May have been damaged by the earthquake. However, it is a major point for trade within the area and also cruises. And again, it would be an honor to have private initiative and to build up private initiative amongst the two countries. Είναι τρία σημαντικά σημεία για την ανάπτυξη της ΚΟΠ. Πιστεύω ότι εάν υπάρξει συνεργασία και οι δύο πλευρές θα ωφεληθούν. Κυρίως η ΚΟΣ θα ωφεληθεί, αλλά και οι συνεργάτες με τους οποίους μπορούμε να προχωρήσουμε, και αυτοί θα έχουν ωφέλη και οικονομικά αλλά και άλλο ωφέλη. These are the three major points in the development of COS, and it would be a benefit to the two parties in terms of an economic benefit and also a cultural benefit in these three areas. Πιστεύω ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του πλέον έχουν γίνει καλοί φίλοι της ΚΟ και ότι η βοήθειά τους θα είναι δεδομένη. We believe that Mr. Ambassador and his wife hospitality and these very touching words towards me and my wife and my country. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ συγκινητικά λόγια για τον ίδιο και για τη σύζυγό του. This has been a unique experience for us of living history, natural beauties, local cuisine and great hospitality of this wealthy and healthy island. Είναι μια μοναδική εμπειρία της ιστορίας, της φυσικής ομορφιάς, της τοπικής κουζίνας και βέβαια της ελληνικής φιλοξενίας. I think such a lovely place should be known
buy more Chinese. Αυτό το όμορφο μέρος πρέπει να γνωριστεί από περισσότερους Κινέζους. For we are both great civilizations, people who have the strong willingness to get to know each other better and to enhance our mutually beneficial cooperation. Είναι πολύ σημαντικό και οι δύο οι πολιτισμοί να γνωριστούν καλύτερα και να βελτιώσουν την αμοιβαία συνεργασία τους. As Mr. Mayor rightly pointed out that this is the right time for us to act. Όπως τονίσατε, κύριε Δήμαρχε, αυτή είναι η σωστή στιγμή να λειτουργήσετε. I was very happy yesterday interacting with local media. The lady is here who asked me a question about the role that Cross Island could play in the Belt and the Road Initiative, the new Silk Road construction. Ήμουν πάρα πολύ ευτυχής εχθές που μίλησα με τις μέσα μαζικής ενημέρωσης τικό, ούτως ώστε και μιλήσαμε για την συνεργασία του καινούργιου δρόμου που θα χτιστεί. The Belt and the Road Initiative was a great proposal launched by Chinese President Xi Jinping in 2013. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Κινέζο Πρόεδρο το 2013, ναι, από τον κύριο Xiaoping. The aim of this initiative is to create major connectivity between Asia, Europe, America, Africa, between different continents, different people and different countries, so that we can achieve common growth and common prosperity. Ο στόχος είναι η πρωτοβουλία να δημιουργήσει συνεργασία μεταξύ της Ασίας, Ευρώπης, Αμερικής και Αφρικής, μεταξύ των συμπλήρους σε τις χώρες, ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάπτυξη και ευημερία. And we are very proud of the fact that our friendly country like Greece has demonstrated such a strong momentum in participating this great initiative, thanks to its unique and advantageous geographic and historical position. Είμαστε πολύ περήφανοι ότι αυτή η φιλική χώρα, η Ελλάδα, έχει επιδείξει μια μεγάλη πρωτοβουλία ως προς αυτό τη μοναδική πρωτοβουλία. The giant shipping company, the Chinese company COSCO, is expanding its investment at the port of Piraeus, and Chinese State Grid, the number one energy company in the world, has purchased a part of the stake of IPTO, the Greek independent electricity transmission company. So this is just to mention a few of the achievements that we have brought about till now. Η μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία COSCO επεκτείνει τις επενδύσεις της στον Πειραιά, όπως αντίστοιχα και η IPT έχει εξαγοράσει ένα κομμάτι της ελληνικής εταιρείας και αυτά είναι κάποια από τα επιτεύγματα που έχει κάνει η Κινέζικη Εταιρεία. And last year, 2017, was China-Greece cultural exchange and cultural industry year. Και το 2017 ήταν η χρονιά της ανταλλαγής κουλτούρας China-Greece cultural exchange and cultural industry cooperation year. Και η βιομηχανία, συνεργασία της βιομηχανίας επίσης.
And China was the honored country at the Thessaloniki International Fair last year. Και η Κίνα ήταν η χώρα που τιμήθηκε στην έκθεση της Θεσσαλονίκης πέρυσι. So all these achievements and the initiatives have brought closer our two great nations and two great people for future cooperation. Αυτές οι πρωτοβουλίες και τα κατορθώματα έχουν φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά και σε συνεργασία. And under this context, I think it's extremely important to promote mutual understanding and the cooperation at local level between our two countries. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προάγουμε μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών. That's why I came here to visit Cross Island, given its important positions in this region. Γι' αυτό ήρθα να επισκεφτώ και το νησί της ΕΚΟ, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης. We arrived yesterday morning, we visited the Agora, the museum, Casa Romana. Casa Romana. Casa Romana. the beach, the plane tree of Hippocrates. And we are going to see the Asclepion after this meeting. Though it's a short stay, a very brief visit, but it has already impressed us. I share the same view with Mr. Mayor that exists great potential for our mutual cooperation. Μοιράζομαι την ίδια άποψη με τον κύριο Δημαρχό ότι μπορούμε να μοιραστούμε τις ίδιες δυνατότητες μελλοντικές και συνεργασίας. Very primitively, I think we could focus our efforts in the following fields. Μπορούμε να εστιάσουμε στους επακόλουθους τομείς. Tourism. Στο τουρισμό. Last September, Air China opened direct flights between Beijing and Athens, and the company is going to increase the flights from 2 per week to 3 per week. Πέρυσι η Air China, η εταιρεία, το Σεπτέμβριο άνοιξε απευθείας πτήση μεταξύ Beijing και Αθήνας με 2 πτήσεις, τις οποίες θα τις αυξάνει σε 3 πτήσεις. And approximately the Chinese tourist presence in Greece this year is estimated to reach 200,000. 200,000 Chinese tourist presence. Περίπου φέτος η κινέζικη αγορά ελπίζω ότι θα φιλοξενήσει στην Ελλάδα γύρω στους 200,000 Κινέζους. I hope at least 4,000 to 5,000 will come to the COS. Over the past years, some of Greek famous tourist destinations like Santorini, Dakinsos, they became all year round tourist destination because of the Chinese. Τα τελευταία χρόνια οι ιδιαίτεροι και διάσημοι ελληνικοί προορισμοί, όπως είναι η Σαντορίνη, έχουν γίνει προορισμοί για όλο τον χρόνο και αυτό ήταν εξαιτίας των Κινέζων. I'm told that autumn and winter is not the peak season for tourism here. Many hotels and restaurants remain closed, but things could be changed. Έχω μάθει ότι το φθινόπωρο και το χειμώνα δεν είναι περίπτωση εκμής για το νησί, αλλά αυτά τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. So my only suggestion for Mr. Mayor and the local community is
to get ready for this change. Because Chinese are going to arrive very soon. And on grand, on great scale. Hundreds of thousands. So the local facilities, the infrastructures should be further upgraded. And there is also a great potential in this field between the two sides. And the second is trade. Of course, it's famous for its wine, olive tree, and other agricultural products. Και ο δεύτερος τομέας βέβαια είναι το εμπόριο, γιατί η Κόση είναι διάσημη για το κρασί της, για το λάδι της και άλλα γεωργικά προϊόντα. It's a pity that such products of such high quality are not very well known and present on large scale in Chinese market. Είναι κρίμα το ότι τέτοια προϊόντα με τέτοια ψηλή ποιότητα δεν είναι γνωστά στην Κινέζικη αγορά. So promotion is very important. Η προαγωγή είναι πάρα πολύ σημαντική και η προβολή των προϊόντων. Now we have a golden opportunity that I think course must not miss. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία που η κόσμο δεν πρέπει να χάσει. In order to be further open to the world market and to balance Chinese trade with foreign countries, we are going to hold the first China International Import Expo in Shanghai from the 6th to the 9th of November this year. Ώστε να αναπτύξουμε την παγκόσμια αγορά και να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του εμπορίου και της ξένης χώρας. Φέτος η Κίνα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση εισαγωγής και εξαγωγής στο Σανγκάι, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6 και 9 Νοεμβρίου φέτος. The Greek Enterprise, the Enterprise Greece, this is the name of the Greek organization, who is responsible for the Greek delegation to this import expo. Enterprise Greece. I think it's under the Εμπορικό Επιτελείο της Ελλάδος είναι υπεύθυνο για αυτή την πρωτοβουλία. Yeah. So this Enterprise Greece, I think it's under the jurisdiction of Ministry of Economy. So this Enterprise Greece, under the auspices of the Chinese Embassy, held a press conference last week. More than 100 Greek business communities and companies participated in this event. And the enterprise has this plan to be honored country at this great international event that is going to be held in China in November. Greece is going to be honored. Honored. Yes. Yeah. So I came here to bring the message to Mr. Mayor and the local community, extending a warm invitation to you to bring your people, your products, your history, your cultural heritage to China, to Shanghai.
στην Κίνα και στο Σανχάι. Καλό. That is lovely. I could give you further information about this this event. Yeah, if you are interested in. Βεβαίως μας ενδιαφέρει. Of course we are interested, highly interested. Το γνωρίζαμε αυτό για τη Σανγκάη, αλλά δεν είχαμε επαφή μέχρι τώρα με την πρεσβεία και γι' αυτό είναι ευκαιρία για μας η παρουσία του εδώ. We were aware of it, but we didn't have any contact with the embassy. Yeah. Therefore your presence here is of utmost importance in making us more aware of it. Και ίσως και γι' αυτό πρότεινα αυτή τη συνεργασία με τον εμπορικό ακόλουθο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της πρεσβείας, προκειμένου να προετοιμαστούμε και να δούμε πώς, τι προβλέπει αυτή η έκθεση, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα συνεργαστούμε. Therefore, a very, very close connection with your cultural attaché would be of utmost importance in order for us to see what we can do and what measures and procedures we need to take in order to take part in this great event. Of course, of course. Vivaldi. So my suggestion is that Greek companies, Greece producers, could go together to China to explore this world largest market under one and the unique flag to gain a major higher level of name recognition in China's market. Είναι μια ευκαιρία ούτως ώστε να γνωρίσει η κινέζικη αγορά και να αποκτήσει και ως ένα μεγαλύτερο επίπεδο αναγνώρισης στην κινέζικη αγορά. And I wish you success. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. We thank you, Mr. Ambassador. And the third sector, I think, is cultural exchange. Είναι η ανταλλαγή της κουλτούρας. As I told the media yesterday, my mother-in-law. Our doctors, physicians. So this is a secret for us. I said for me this is like a family pilgrim to a sacred place. This is the birthplace of Asclepion and Hippocrates. Yes. Yeah. Όπως είπα και χθες στα ΜΜΕ, ότι για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι εδώ πέρα, γιατί είναι και η γενέτειρα του Ιπποκράτη και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και την οικογένειά μου. And I think this is also the dream of hundreds of thousands of Chinese doctors, physicians to come here to pay tribute to your great civilization, to this most famous doctor in the history of humankind. Και είναι το όνειρο κάθε γιατρού στην Κίνα να έρθει εδώ και να δώσει χώρο τιμή στο Ασκληπείο και στον Ιπποκράτη που είναι τόσο γνωστό παγκοσμίως. I learned from the archives that if my memory doesn't cheat me, you organized international Olympics for medicine, yeah. In 1996, yeah. And here you have the international Institute of Hippocrates. Is that the name? Yeah. I think this is a great. It could be a great idea. That China, Greece, in collaboration with other countries in the region, we revive this tradition here on this island to offer a platform, an exchange mechanism for the physicians from Greece, from China, from Asia, from Europe to discuss, to talk together about their philosophy, their skills, their expertise related to health. Είναι μια ευκαιρία να ανανεώσουμε και να αναθερμάνουμε αυτή την παράδοση και να προσφέρουμε μια πλατφόρμα για τους γιατρούς και στην Ασία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να συζητήσουν, να μιλήσουν μαζί για τις εμπειρίες τους, τις ικανότητες τους και τις γνώσεις τους. And this could not be limited only to medicine, only to health. This would be a great opportunity
also to bring closer the business communities to explore the potentials for trade, for investment, and many other things. Και δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη ιατρική και στην υγεία, μπορούμε να φέρουμε και μαζί επίσης και την εμπορική κοινωνία, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και στο εμπόριο και στις επενδύσεις. I think the Chinese side would be very interested if Mr. Mayor agrees, we could start from next year. Η κινέζικη πλευρά είναι ενδιαφέρεται πάρα πολύ και αν συμφωνεί και ο κ. Δήμαρχος, η κινέζικη πλευρά επιθυμεί να ξεκινήσει και από του πρόνου. You know, Mr. Psinagis, the mayor of Marathon, he's yes. going to organize the China-Greece Marathon Forum this year, next month to be exact. In the end of this yeah. month. This month, ah, yeah, yeah. Ο κύριος Ψινάκης, ο δήμαρχος του Μαραθώνου, έχει ξεκινήσει το... Έχει ξεκινήσει. I think he began και είμαστε μέλος της... No, last year, was, that was the city forum. Δικός είναι μέλος του ομίλου αυτού. Αλλά δεν μπορέσαμε να είμαστε πέρσι στην Κίνα που είχε γίνει στο Πεκίνο η συνάντηση. Last year you were invited to the city forum. He is inviting delegations, athletes from Beijing. These are the four major cities that organize marathon race in China. The four biggest marathon events in China. Θα προσκαλέσει από τις τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις, η Beijing, Shanghai, Xiamen και Nanjing. Οι οποίες είναι μεγαλύτερες πόλεις στην Κίνα που οργανώνουν μαραθώνια. Οπότε είναι κάτι καινούργιο, είναι μια καινούργια πρωτοβουλία. So I think Hippocrates could also reach a higher level of name recognition as a Philippines. This is your world famous heritage. This is authentic, great health, wealth of the people. I think it should be make full use to promote the growth of the island, the friendship, the mutual understanding between our two great civilizations. I think this is the mission, the responsibility that we should both bear for the benefits of our peoples. Είναι πολύ σημαντικό να προάγουμε αυτή την ανάπτυξη και κατανόηση. Είναι αποστολή μας, είναι η ευθύνη μας, ούτως ώστε να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία. And the fourth and the last one is green and sustainable development. Η τέταρτη πρωτοβουλία πρέπει να είναι η πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. I think we Chinese, we have a lot to learn from course. From Greece. Εμείς οι Κινέζοι έχουμε πολλά να μάθουμε από την Ελλάδα. China is the most populous nation in the world. We have 1.4 billion people. That is 130 times of the Greek nation. China is in a fast, in a stage of fast development. This represents opportunities, but challenges as well. Κίνα είναι σε μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη και αυτό αντιπροσωπεύει πολλές ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις. For us, the challenge is how to balance the fast development with the conservation of environment and of our historical heritage. Η πρόκληση είναι πώς να φέρουμε μια ισορροπία στην γρήγορη ανάπτυξη και στη διατήρηση του περιβάλλοντος και της κληρονομίας μας. And Greece is no doubt a very good example, an example to learn from for China, for Chinese municipalities.
και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. So I'm going to bring this message to Chinese mayors to invite them on behalf of Mr. Mayor to come here to study and to discuss and to more importantly to learn from your expertise, your experiences. Συνεπώς, εγώ θα μιλήσω με δημάρχους στην Κίνα να έρθουν στην Ελλάδα, στην ΚΟΜ, ούτως ώστε να μελετήσουν, να συζητήσουν και να μάθουν από εσάς και τις εμπειρίες σας σε αυτό το τομέα. So, as you see, Mr. Mayor, this visit, though being very short, but very inspiring for me. Παρόλο που η επίσκεψή μου είναι μικρή, μου έχει δώσει μεγάλη έμπνευση. Of course, from words to acts exists a big gap. So what we have to do is to I when I'm back in essence, I will tell my attaché, cultural attaché, to do the follow-ups, to keep in close touch with the municipality, the local communities, in order to turn our talks, our ideas into reality. Το χάσμα μεταξύ των της λέξης και της πράξης είναι αρκετά μεγάλο, αλλά θα ήθελα να ενεργήσουμε άμεσα. Επομένως, επιστρέφοντας στην Αθήνα, θα συζητήσω με τον οικονομικό μου attaché, τον σύμβολο του, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε με την Δημαρχία συζητήσεις και να λειτουργήσουμε και να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. We thank you very much. It's the utmost importance for us. And for this, I want to thank Mr. Mayor again, not only for his great hospitality, but for this, though tiny, but great island that has inspired our bilateral relations and the future cooperation. Θα ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο για την ιδιαίτερη φιλοξενία του σε αυτό το όμορφο και μεγάλο νησί, ο οποίος έχει εμπνεύσει ως προς τις δημιουργικές σχέσεις μας και το μέλλον μας. Και εμείς, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. I also thank you, Mr. Ambassador. Τον έχουν υπογράψει στα αγγλικά, τον έχουν. Τον έχουν, πες στη Μαρία, τον έχει. Στα αγγλικά τον όρκο του υπογράμμε. Mr. Vice Mayor. But, yeah. In the ambassador and the mayor, they have covered most of everything. I'm very much interested in tourism because that's my expertise, that's my field. And I'm certainly looking forward to discussing within the day the opportunities we have to develop the tourism between China and Costa. I know it's very difficult because Costa is a very small island. I know some of your habits as a nation, what you need regarding tourism. And I'm very keen to discuss with you learn more about the habits you have as tourists and your behavior as tourists. I think in order to attract more effectively Chinese tourists, you should enhance your efforts together with the other islands, other tourist destinations in this region, especially with Rhodes. I'm pretty much sure that it should be a combination. And most of the time, the people that are traveling so far away, they never stay in one destination. You are right. They go round trip on islands hopping, or even better, combining big cities, historical sites, archaeological sites, and small islands to relax. But we have great opportunities. That is. I have already ordered you one. Completely.
Chinese Asian handwork. Εγώ δεν έχω τόσο αρχαίο αντίγραφο να του δώσω. I don't have such an ancient replica to present you with. Όμως έχω την έκδοση της ιστορίας του νησιού της Κόρ. Δεν έχει στον Ιθεάλ, of course. I have an edition of the Ιθεάλ. Okay. Thank you. Thank you. And the Hippocrates. With the leaf. This is for my mother and my grandmother. I love this. Και για να επιβεβαιώσω ότι πως έχει καλή παραγωγή σε κρασί. And just to assert that Kos does have a great production in wine. Ένα πολύ ωραίο κρασί από τη Γόγια να το πει με τη σύζυγό του. A lovely wine from Kos in order for you to drink with your wife. Και να γίνει να το διαφημίσει μετά στην Ελλάδα. And then henceforth to advertise it to other people. Thank you, thank you. I assure you that I will be a good salesman for your product. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. Πώς φωτογραφίζεις, καλά με. Thank you very much. Thank you. Welcome.